Με σύνθημα «Κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα», οι εργαζόμενοι στα τουριστικά επισητιστικά επαγγέλματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης συγκεντρώθηκαν στην γέφυρα Δεβοσέτου, δείχνοντας την έμπρακτη συμμετοχή τους στις μαζικές και αποτελεσματικές κινητοποίησεις εργαζόμενων σε ολόκληρη τη χώρα. Για να φωνάξουμε δυνατά και να ακουστούμε πως πληρώσαμε αρκετά και δεν θα πληρώσουμε τίποτα άλλο πλά. Τα επισητιστικά καταστήματα και τα ξενοδοχεία είμαστε εμείς. Χωρίς εμάς δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε συνάδελφο να είναι εδώ μαζί μας στον αγώνα. Διεκδικούμε σταθερό εισόδημα για όλους μας. Στο πλάι τους βρέθηκαν τα μέλη του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που χαιρέτησαν την πρωτοβουλία και συνόδευσαν τους εργαζόμενους στην πορεία που έκαναν προς το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στο Αργοστόλι. Και η Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή είναι ένα καζάνι που βράζει και ζητάει άμεσες λύσεις για τα πολύ πραγματικά, για το δικαίωμα στην επιβίωση, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα πραγματικά να μην πληρώσουν για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι την κρίση και το μάρμαρο. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι του τουρισμού ζητούν να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων, όπως προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις, να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί, να προστατευτούν όλοι οι άνεργοι του κλάδου, να γίνει ένταξη στον μηχανισμό στήριξης όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί και να ισχύουν για όλους τα μέτρα μείωσης ενοικίου, αναστολής καταβολής δόσεων δανείων και ρυθμίσεων στην εφορία. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν και στην Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, σε ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης.